Τα σύννεφα που καλύπτουν την περιοχή, λίγο από τις Χερσονήσους της Χαλκιδικής, δεν προμηνύουν τη μεγάλη καταστροφή. Η καταιγίδα ήταν γνωστό ότι θα πλήξει την περιοχή, τουρίστες και κάτοικοι όμως δεν ανησυχούσαν. Μέχρι που οι πρώτες ρηπές ανέμου άρχισαν να χτυπούν τις παραθαλάσσιες περιοχές. Πρώτα τα Νέα Πλάγια, μετά τη Σοζόπολη, τη Νέα Καλλικράτεια και στη συνέχεια τα Νέα Μουδανιά και στο τέλος όλη τη Χερσόνησο της Κασάνδρας. Τραγικός απολογισμός, 7 νεκροί, περισσότεροι από 120 τραυματίες, εκ των οποίων 65 διακομίζονται στα νοσοκομεία και 23 εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Ο κόσμος βλέπει τα δέντρα να σπάζουν, τις εγκαταστάσεις των παραλιακών καταστημάτων να διαλύονται, αυτοκίνητα να μετακινούνται από τους ισχυρούς ανέμους και στέγες καταστημάτων να καταραίουν. Το συνεργείο της TV 100 με την Πόπη Εστεριάδου, τον Άκη Σπορίδη και τον Περικλή Κουδούνη βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στον τόπο της τραγωδίας, καταγράφοντας κάθε σημείο της καταστροφής. Πόσο κόσμο είναι? Γρήγορα έρχονται τα πρώτα νέα για την τραγωδία που θα εξελιχθεί όλη τη νύχτα στη Χαλκιδική. Μια 38χρονη Ρουμάνα χάνει τη ζωή της καθώς καταπλακώνεται από στέγη ταβέρνας όπου καθόταν με την οικογένειά της. Βαριά τραυματισμένος, μεταφέρεται ο μόλις 8 χρόνων γιος της, που αργότερα υποκύπτει στα τραύματά του. Όλα έγιναν μέσα σε 10 λεπτά. Οι ρηπές αέρα ανεπανάληπτες, σήκωνε από ανθρώπους μέχρι σκεπές. Βιβλική καταστροφή. Ήτανε απέναντι ταβέρνα γεμάτη κόσμο? Είχε κόσμο ταβέρνα, ναι. Ήτανε η ώρα 10 που ο κόσμος βγαίνει έξω. Ήτανε γεμάτη και έγινε αυτό που έγινε. Καταρχήν δεν υπήρχε ρεύμα, ήταν πολύ δύσκολα για να γίνει ο απεγκλωβισμός. Προσπαθούσε ο καθένας να κάνει ό,τι μπορεί. Άλλος τραβούσε καθρόνια, άλλος τραβούσε τούβλα, άλλος τραβούσε για να βγάλουμε τον κόσμο. Η τραγωδία δεν έχει τέλος. Μέσα σε λίγα λεπτά, ολόκληρες περιοχές καταστρέφονται. Διασώστες μεταφέρουν τραυματίες από πτώσεις δέντρων, από ανατροπές οχημάτων, από αντικείμενα που ύπτανται και μεταφέρονται από τους ισχυρούς ανέμους. Οι παραλιακές περιοχές θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο. Απεκλωβήσαμε κάποιους ανθρώπους, δώσαμε πρώτες βοήθειες σε τραυματίες, βοηθήσαμε στον απεκλωβισμό από δέντρα στους δρόμους και κάναμε και έρευνα για γνωμημένους. Μας δώσαν έναν τομέα που ψάξαμε να δούμε, γιατί δεν ξέραμε πώς είναι και σήμερα νομίζω δεν ξέρουμε πώς είναι οι αγνώμενοι και αν υπάρχει κάποιος ακόμη αγνώμενος. Πάντως αυτό που αντικρίσαμε ήταν πάρα πολύ άσχημο και ήταν μεγάλη καταστροφή για το χρόνο που δημιουργήθηκε. Οι υγειονομικές αρχές τίθενται σε κατάσταση συναγερμού. Το Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών υποδέχεται τους πρώτους τραυματίες. Οι περισσότεροι με κατάγματα και χτυπήματα από αντικείμενα που ύπτανται. Στις 10 παρα 10 το βράδυ έφτασε εδώ, στο Κέντρο Υγείας Μουδανιών, το πρώτο περιστατικό. Συνολικά ηλικίες από 8 μηνών έως 72 ετών, δεκάδες τραυματίες, αρκετοί με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αποκολληθήκανε διάφορα αντικείμενα, αναποδηγυρίσαν αυτοκίνητα. Τέλος πάντων, πλημμύρισε η περιοχή μας. Αποτέλεσμα να έχουμε 6 νεκρούς μέχρι τώρα και από εμάς περάσανε γύρω στους 55 με 60 τραυματίες. Μεταφερθήκανε κάποιοι, επιστρέψαν στη βάση τους με ελαφρά τραύματα και κάποιοι μεταφερθήκαν στα νοσοκομεία με κρανιοκεφαλικές κακώσεις και με κατάγματα άνω και κάτω άκρων. Αυτή είναι η κατάσταση. Φυσικά είμαστε σε αναμονή γιατί λόγω της νύχτας, ξημερώματα, πιστεύω ότι θα έχουμε και κάποια άλλα περιστατικά. Η καταστροφή παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις. Το επόμενο τραγικό περιστατικό συμβαίνει στη Σοζόπολη. Μια τροχοβίλα ανατρέπεται από τις ρηπές ανέμων που ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Ανασύρονται νεκροί ένας 79χρονος Ρουμάνος και η 69χρονη σύζυγός του. Βαριά τραυματισμένος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης ο 48χρονος γιος τους, ενώ από θαύμα σώζεται ο 19χρονος εγγονός τους. Η τροχοβίλα αποσπάται και το υπόλοιπο τμήμα της καταλήγει ανάποδα στην ακτή. Ένας νεαρός Ρώσος με το δείχνωνο αγοράκι του προσπαθούσαν να περάσουν το δρόμο για να πάνε στο ξενοδοχείο τη στιγμή της κακοκαιρίας. Όταν έσπασε το δέντρο, εγκλωβίζοντας τους από κάτω. Αμέσως άρπαξε φωτιά από τα καλώδια της ΔΕΗ που παρήσυρε μαζί του το δέντρο. Πατέρας και γιος τουρίστες από τη Ρωσία πέφτουν νεκροί στο ξενοδοχείο που έμεναν στην Ποτίδα. Από πτώση δέντρου από τα δεκάδες που έπεσαν το βράδυ του τρόμου στην Κασάνδρα. Ο 39χρονος κρατούσε στην αγκαλιά του τον μόλις 2 ετών γιο του και προσπάθησε να φύγει, αλλά δεν τα κατάφερε.
Το κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου των Μουδανιών, εδώ στην Παναγία την Κορυφινή, διαλύθηκε σχεδόν εντελώς. Ενώ δέντρα αιωνόβια εγκριζώθηκαν όταν πέρασε ο ανεμοστρόβιλος ακριβώς από το προάβλιο της εκκλησίας. Η περιοχή έχει καταστραφεί. Παραθαλάσσια καταστήματα διαλύθηκαν και μεταφέρθηκαν μέτρα μακριά. Ομπρέλες, καρέκλες και θαλάσσια ποδήλατα. Ολόκληρο το στέγαστρο ενός βεζινάδικου κατέρευσε. Επαγγελματίες και κάτοικοι μετρούσαν τις πληγές τους. Πρωτόγνωρο. Ήσασταν εδώ, ναι. Στο βράδυ. Πόση ώρα κράτησε? Καλά μισά ώρα. Α, και ήταν τόσο. Αλλάζει την ώρα. Από τη θάλασσα ήρθε, ήταν υδροστρόβιλος, είδατε. Δεν καταλάβαμε τίποτα. Πάνω προς τα κάτω. Α, δεν ήρθε από κάτω, όχι, λένε. Όχι, από πάνω. Η φορά του χαλαζιού ήταν από βόρεια προς νότια. Οι περισσότεροι δρόμοι στις δυτικές ακτές της Κασανδρίας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ήταν κλειστοί. Δέντρα και κολόνες φωτισμού είχαν πέσει κάθετα από τη μανία του ανέμου. Η ρευματοδότηση επίσης έχει διακοπεί στο 80% του νομού, κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές. Μεταξύ των πυλώνων που καταστράφηκαν ήταν και της υψηλής τάσης.